Νεκρός ανασύρθηκε μέσα από τα συντρίμμια ο οδηγός ενός επιβατικού γιοταχή αυτοκινήτου μετά από δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε επαρχιακό δρόμο των Σερών. Πιο συγκεκριμένα, το θανατηφόρο τροχαίο έγινε στο 10ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νιγρήτας Δημητριτσίου, όταν το γιοταχή αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες αιτίες και συνθήκες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Στον τόπο του δυστυχήματος επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άντρα 4 πυροσβέστες με 2 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συνελήφθησαν την Κυριακή το πρωί στη Δράμα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας ένας 18χρονος και ένας 16χρονος συμμεδαπός, διότι όπως προέκυψε τις πρωινές ώρες της 17ης Νοεμβρίου αφαίρεσαν ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο από την πόλη της Δράμας, ενώ την Κυριακή τις πρώτες πρωινές ώρες στην Εθνική Οδό Δράμας Εξοχής οι δύο δράστες μαζί με ένα 18χρονο επιβαίνονται στο κλεμμένο δίκυκλο ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα αφού συγκρούστηκαν με άλλο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τον τραυματισμό και των τριών. Το αφαιρεθέν δίκυκλο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του. Πυρκαγιά σε δασική έκταση ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Επί τόπου έσπευσαν το περίπολο του δασαρχείου και η πυροσβεστική υπηρεσία της Ξάνθης που μερίμνησε για την άμεση κατάσβεσή της. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές, ωστόσο διενεργείται προανάκριση.